Καλημέρα φίλοι μου. Σήμερα θα πάω να σας δείξω. Θέλω να περπατήσουμε λίγο εκεί πέρα. Εδώ Tahana City. Κάτσε να μπω μέσα βασικά. Εδώ είναι τεράστιο παιδιά αυτή η area. Έχει μέσα γκολφ. Γήπεδο γκολφ. Έχει μέσα γκολφ καφέ. Ήρθα έτσι να πιω ένα καφεδάκι. Έχω βασικά να κάνω και κάτι δουλίτσες εδώ στον πεθερό μου. Γι' αυτό και ήρθα. Εδώ τώρα να βρω λίγο την κάρτα τους για να μπω μέσα. Εδώ είναι, βρήκα την κάρτα. Όχι, sorry για το. Okay. Να πλησιάσω τώρα εδώ στο security για να. Εδώ είναι, τώρα έχω φτάσει μέσα παιδιά, Tahana City. Σημαντικά. Και τώρα μπαίνουμε μέσα. Εδώ παιδιά έχουν κάνει τεράστια έργα. Το 2010 που ήρθα εδώ πέρα όλα ήταν. Δεν υπήρχαν όλα αυτά. Υπήρχε ένας δρόμος. Υπήρχαν τα κτίρια εδώ, οι οικοδομές. Τώρα έχει γίνει εκεί πέρα σχολείο, International School. Εδώ τώρα όπως βλέπετε, εδώ τώρα βλέπετε έχει πάρα τις οικοδομές, διαμερίσματα. Και εδώ, από εδώ είναι τώρα το σχολείο. Okay. Α. Δείτε και το αεροπλάνο τώρα εδώ. Εδώ πραγματικά το έχουν κάνει πάρα πολύ όμορφο, παιδιά. Πάρα πολύ όμορφο. Εδώ τώρα έχει τα άλλα τα διαμερίσματα. Αυτά τα διαμερίσματα είναι πιο μεγάλα. Αυτά εδώ τα διαμερίσματα είναι πιο μεγάλα. Είχα την κάμερα έξω, παιδιά, και μιλούσα. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Εδώ τώρα αυτά εδώ είναι μεγάλα. Έχει πολλά, με πιο πολλά δωμάτια, φυσικά και πιο ακριβά. Από εδώ τώρα ξεκινάει είναι το γήπεδο του γκολφ. Τώρα εγώ θα πάω να κάτσω, θα πιω ένα καφεδάκι και θα έρθω να περπατήσω εδώ, να σας το δείξω. Εδώ παίζει, γίνονται και τουρνουά εδώ πέρα, δεν ξέρω το όνομά του, αλλά ξέρω ότι γίνονται τουρνουά. Εδώ περπατούσα παιδιά, πήγαινα μέχρι πάνω, το Βυζινάδικο. Είχα και το γιο μου, τρελαινόταν εδώ πέρα ο γιος μου. Τον άφηνα εδώ, έτρεχε, έπαιζε. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι έχει πάρα πολλές κόμπρες. Εδώ ο κόσμος συνέχεια περπατάει, παιδιά. Εδώ από αριστερά μου τώρα έχει ανοίξει ένα καφέ. Αυτό εδώ είναι καινούριο. Μπορεί να κάτσω να πιω εδώ ένα καφεδάκι. Και τώρα εδώ πέρα βλέπετε είναι. Α, και άλλο αεροπλάνο. Τώρα εγώ θα πάω να κάνω τον κύκλο εδώ πέρα. Εδώ τώρα είναι το προπονητήριο απέναντι μου που σας δείχνω. Έχει και καφέ εδώ. Καλή φάση. Όταν έμενα εδώ περπατούσα, ερχόμουν, άραζα, έπινα καφεδάκι εκεί και έβλεπα τον κόσμο που χτυπούσε τις μπάλες. Εδώ τώρα είναι το γήπεδο, το κανονικό που παίζει αγώνες. Εδώ είναι το ξενοδοχείο, παιδιά. Θα να σταματήσω, θα βγω έξω. Να σας δείξω εδώ λίγο πως είναι το. Α, μωρέ, θα μπω να παρκάρω μέσα κανονικά. Και θα περπατήσουμε εδώ λίγο. Να, εδώ έχει πάρκινγκ. Να παρκάρουμε εδώ πέρα κάτω από το δέντρο. Οκ, φίλοι μου, έχω παρκάρει το αυτοκίνητο, τώρα εδώ πέρα κάνουν δουλειές.
Θέλω να πάμε να μπω μέσα να σας δείξω εδώ πέρα που έχει. Εδώ είναι το προπονητήριο. Θα μπω από εδώ. Απαγορεύεται. Κανονικά απαγορεύεται. Θα πάω από εδώ να σας το δείξω. Θα μπούμε λίγο μέσα να περπατήσουμε. Εδώ τώρα είναι το ένα το... Βλέπετε εδώ πως είναι. Αυτό είναι το προπονητήριο. Από εδώ. Πραγματικά είναι amazing. Βλέπετε. Και τώρα άμα θα μπεις πιο μέσα είναι το καφέ από εδώ. Εδώ έχει και τα αεροπλάνα περνάνε από πάνω. Εδώ κάτω τώρα είναι το καφέ. Βλέπετε πως είναι. Και έχει τώρα ο κόσμος αράζει, πίνει καφεδάκι. Κάτσε να έρθω έτσι από εδώ σιγά σιγά. Μπορείς τώρα να κάτσεις εδώ πέρα. Έχει κόσμο που κάνει exercise εδώ πέρα. Μπορείς να πάει να πάρεις να πιεις καφέ από εκεί πέρα κάτω και να πάρεις και μπάλες. Κάτσε να περπατήσουμε. Δεν ξέρω αν αφήνουν παιδιά. Α, λογικά αφήνουν γιατί βλέπω έχει και από εδώ σκάλες. Και εδώ τώρα τι κάνεις. Έρχεσαι με τα μπαστούνια σου και κάνεις προπόνηση. Έχει μέχρι μέσα να ρίξεις. Αυτό εδώ είναι το προπονητήριο. Έχει πολύ κόσμο. Τώρα θα πάω να σας δείξω και το καφέ. Εδώ έχει αρκετό κόσμο. Έρχεται νωρίς γιατί, γιατί μετά ξεκινάει, έχει πάρα πολύ ζέστη. Οπότε αρκετός κόσμος έρχεται νωρίς. Και κάνει εδώ πέρα εξάσκηση. Απ' την άλλη πλευρά έχει κόσμο που έχει και δασκάλους οι οποίοι σε διδάσκουν πώς να κάνεις χτυπήματα. Εδώ τώρα βλέπετε έτοιμη μπάλα εδώ. Α, να δούμε ένα χτύπημα σωματικά. Και okay, εδώ, τώρα εδώ πέρα τι έχει, έχει καφέ μέσα, μπορείς να πάρεις καφέ. Μπορείς να πάρεις καφέ, μπορείς να πάρεις φαγητό να φας, έχει διάφορα πράγματα, νερό. Και από εκεί τώρα πάλι το ίδιο, έχει κόσμο που κάνει εξάσκηση. Εδώ βλέπετε πως είναι. Κάτσε να σας δείξω από εδώ τώρα. Εδώ παλιά είχε πιο πολλά τραπεζάκια για καφέ. Τώρα βλέπετε εδώ πέρα πως πάει, είναι μέχρι 250 μέτρα που βλέπω. Έχει και δύο παλαβούς εκεί, δεν φοβούνται. Με το μηχανάκι μην τους βαρέσουνε. Εδώ είναι παιδιά, κάτσε να βγούμε τώρα έξω. Θα πάμε να περπατήσουμε λίγο πιο πάνω. Έχει γήπεδα μπάσκετ, έχει γήπεδο ποδοσφαίρου πιο κάτω. Πραγματικά είναι καλή φάση να έρθεις. Άμα έχεις χρόνο να αφιερώσεις, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία για να έρθεις. Είσαι μέσα στη φύση. Okay, παιδιά, κάτσε να το κλείσω τώρα εδώ το βίντεο, θα συνεχίσουμε πάλι από έξω. Και είναι εδώ πανοραμικό, εδώ παιδιά τώρα έτσι είναι. Εδώ τώρα έχω περάσει από την απέναντι πλευρά, από το προπονητήριο.
πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Εδώ τώρα έχει ξενοδοχείο. Εδώ διοργανώνουν και τουρνουά. Παιδιά, δεν ξέρω τώρα πώς θα λένε τι τουρνουά και τέτοια, αλλά έχει τύχει να έρθω εδώ και να παίζουν αγώνες με τις ώρες. Τα resort εδώ απέναντι έχει τα γήπεδα μπάσκετ. Θα πάω λίγο μέχρι εκεί κάτω, δεν θα πάω πάρα πολύ μακριά. Εδώ είναι το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Εδώ περνάνε τα αεροπλάνα, είμαστε στο Βαναπούμ area. Το αεροδρόμιο δεν είναι πολύ μακριά από εδώ. Οπότε από εδώ είναι η γραμμή που απογειώνονται και προσγειώνονται τα αεροπλάνα. Εδώ τώρα, αν μπορέσω, άμα έχει, να σας δείξω λίγο πως είναι και το γήπεδο. Δεν μπορείς να μπεις μέσα, όπως και εδώ στο προπονητήριο. Μέχρι εκεί δεν μπορείς. Παλιά ερχόμασταν με το φιλαράκο μου, καθόμασταν από εδώ πίσω και κάναμε γυμναστική με το φίλο μου το Χιούγκο. Χαθήκαμε τώρα, έχει χρόνια να βρεθούμε. Εδώ, παιδιά, η περιοχή αυτή έχει πάρα πολλές κόμπρες. The King Cobra. Έχω δει πάνω από 7-8 φορές να περνάει το δρόμο, κάποιες φορές και πολύ κοντά κιόλας. Τι γίνεται τώρα? Όταν έχει πάρα πολύ ζέστη βγαίνουν για νερό. Μπαίνουνε μέσα εδώ τώρα, μπορώ να σας δείξω λίγο πως είναι. Α, και τα σκιουράκια μας. Α, πάμε λίγο σιγά σιγά. Είπαμε, είμαστε μέσα στη φύση. Εδώ είναι τώρα τα γήπεδα. Α, για να έρθω έτσι από εδώ. Βλέπετε πως είναι. Okay. Για να περπατήσουμε λίγο ακόμα. Και από εδώ μπορείτε να το δείτε. Δεν ξέρω πόσο καθαρά φαίνεται. Πραγματικά, παιδιά, είναι παράδεισος εδώ. Εδώ, άμα κάποια στιγμή έρθει το τρένο, είτε το MRT είτε το BTS, παιδιά, εδώ δεν θα μπορείς να βρίσκεις, να βρεις να κάτσεις, να αγοράσεις είτε γη είτε διαμέρισμα.
τώρα, δεν μπορώ να σας δείξω άλλο, δεν θα πάω από εκεί. Άντε να περπατήσω λίγο ακόμα. Κάτσε να περπατήσω λίγο ακόμα γιατί έχει καλή θέα από εκεί. Μπορεί να δεις, να δεις πάλι το γήπεδο. Τώρα μπορούμε να το δούμε το γήπεδο πάλι. Πάμε λίγο πιο κάτω. Εδώ πέρα, άμα θες να πάει να παίξεις τα μικρά τα γηπεδάκια, είτε μπάσκετ, δείχνεις την κάρτα που χρησιμοποίησα για να μπω και μπορείς να πεις να έχεις, τα έχεις free όλα αυτά εδώ. Έχει επίσης, έχει μεγάλο γυμναστήριο εδώ πέρα. Αυτό δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, ιδιώτης το έχει, οπότε πληρώνεις monthly. Και εδώ τώρα είναι το καφέ που σας έδειξα πριν. Έχουμε φτάσει απέναντι από το καφέ. Όσο φαίνεται, εδώ βλέπετε και τα αεροπλάνα που απογειώνονται. Παιδιά, κάθε... Έτσι τώρα θα σας το δείξω από περιέργεια. Κάθε 30 δευτερόλεπτα περνάει και αεροπλάνο. Εδώ τώρα θα πάω μέχρι εκεί κάτω τον κύκλο μετά. Θα να περάσω πάλι απέναντι, λίγο προσεκτικά. Θα πάμε μέχρι εκεί στη γωνία. Αλλά εδώ έχει κάποιοι. Περνά την ώρα τους. Δεν έχει μόνο τουρνουά, έχει και κόσμο που έρχεται, μένει στα resort και στο ξενοδοχείο και έρχονται και παίζουν γκολ. Βλέπετε τώρα εδώ είναι μεγάλο γκρουπ αυτοί εδώ. Βλέπω έχουν 2-4 αυτοκίνητα ηλεκτρικά.
από εδώ έτσι φαίνεται ωραία καθαρά. Αν βάλουμε την κάμερα μέσα. Όσο μπορώ να την... Α, δεν μπορώ να την βάλω, παιδιά. Κάτσε να βρω πιο μεγάλο άνοιγμα. Α, φύγαν έτσι κι αλλιώς, φύγαν τώρα αυτοί από εδώ. Εδώ όταν έχει ξηρασία, τώρα έχουμε μπει μέσα στο rain season. Αλλά την εποχή που έχει ξηρασία, έρχονται φίδια παν πίνουν νερό από εδώ μέσα. Έχω πετύχει πάνω από 6-7 φορές κόμπρα εδώ. King κόμπρα. Το μέρος φημίζεται ότι έχει πολλές εδώ, εδώ πέρα η περιοχή. Εδώ είμαστε. Okay. Εδώ πιο πάνω έχει το καφέ που σας έδειξα. Okay. Εκεί μέσα έχει τώρα διάφορα village. Και πιο κάτω. Τώρα κάποια εκεί πέρα βλέπετε είναι παρατημένα. Δεν μένει κόσμος. Τα έχουν πουλήσει. Βλέπετε πως είναι. Όλα αυτά είναι μέσα εδώ πέρα, σε αυτή εδώ πέρα την area. Να και ένα αεροπλάνο που γιώνεται εδώ. Okay, φίλοι μου, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Βρισκόμαστε περιοχή Tahana City. Μην ξεχνάτε, thanks for watching. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe, like, αφήστε και κάποιο comments αν θέλετε. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.